bet you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Φτάσαμε στην Πάτμο, όπου προς το παρόν είναι ο προορισμός μας, ο τελικός. Θα κάτσουμε εδώ 3-4 μέρες. Ωραίο νησί και αυτό. Το νησί της αποκάλυψης. Πάμε απέναντι στην καινούργια μαρίνα. Να ράξουμε κάνα δύο μέρες μέχρι να έρθει το καράβι αύριο το βράδυ για να το βγάλουμε. Εδώ είχαμε δέσει και με τον Γιώργο τον Νίκα, όταν είχαμε έρθει εκείνη τη φορά με το σκίπερ το δεκάμετρο από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτμο. Αξέχαστο ταξίδι και εκείνο. Άλλωστε ο Γιώργος είναι πολύ καλός συνταξιδευτής. Θα τον έχω και στο ταξίδι το μεγάλο, θα είναι ο πρώτος που θα ξεκινήσει μαζί μου από το Φλίσβο. Λοιπόν, μην μου πείτε κάποιοι γιατί γκρινιάζω. Εντάξει, να άρχισε να ψυχαλίζει από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά, στο τσάκι ήρθαμε. Λοιπόν, μου πείτε γιατί γκρινιάζω. Θα σου πω γιατί γκρινιάζω. Παράδειγμα, εδώ έφτιαξε ο Δήμος μια μαρίνα. Καινούργια μαρίνα. Τέλος πάντων, μαρίνα είναι. Ωραία, καλά είναι. Έχει ωραία δεσίματα, έχει παροχές, ρεύμα και νερό. Δεν υπάρχει χρήση. Πουθενά. Πουθενά. Δηλαδή, αν θέλει να βγάλει και να ρίξει κάπως, δεν υπάρχει χρήση. Υπάρχει μια παλιά γλίστρα, η οποία δεν είναι γλίστρα στην ουσία, δεν είναι τσιμέντο. Είναι χώμα. Και κάποιοι έχουν προβλήσει, έχουν βάλει μια άλλα μαρίνα μέσα στη θάλασσα για να μπορεί τουλάχιστον να ψηλάει το τρέιλερ. Έτσι γίνονται τα έργα στην Ελλάδα. Η γλίστρα θα ρίξει και είναι κάτι απαγορευμένο. Είναι ντροπή να κάνεις γλίστρα για να ρίχνει ο Έλληνας το σκάφος στη θάλασσα και να βγάζει το γκαϊμό του Σεργιάννη στο πέλαγος, όπως είχα πει παλιότερα σε ένα άρθρο μας. Τα έχουν απαγορεύσει όλα. Να μην γκρινιάζω, ρε παιδιά. Εντάξει, να μην γκρινιάζω. Καλά κάνανε και δεν κάνανε γλίστρα. Μια χαρά. Να είναι καλά, να είναι καλά. Θα τα πετάμε τα σκάφη έτσι από την προβλήτα στη θάλασσα και ό,τι γίνει. Η μοναδική καφετέρια που ήταν ανοιχτή ήταν το Μελτέμι, παλιό μαγαζί. Το έχει πάρει τώρα ο Ισίδωρος, ο οποίος συμβολικά, να το έχει, ο οποίος συμβολικά είναι και συνδρομητής, δεν το ξέρα. Τον εγνώρισα αφού μπήκαμε μέσα και πίναμε καφέ. Έχει τραπεζάκια πάρα πολύ ωραία, εδώ, πάνω στη θάλασσα. Για μένα είναι πιο ωραία καφετέρια αυτή εδώ. Τη Πάτμου, γιατί είναι πάνω στη θάλασσα. Να, η καπετάνη θα πίνει τον καφέ της. Δεν μου μεσανιώ. Ο άντρας μου προηγουμένως, τι γίνεται όταν πηγαίνει το βράδυ στο κρεβάτι, τι κάνετε? Σας βάζει στο YouTube για να κοιμηθούμε. Με βάζει για να κοιμηθούν, ναι. Δηλαδή τι είναι, ακωτικό ή με τώρα ύπνοτικό, τι είμαι? Έχετε πολύ ήρεμη φωνή. Ναι. Ναι. Άμα θυμώσω να δεις. Δεν ξέρω τι γίνεται, άμα θυμώσω, πάντα στη φωνή σας είναι πολύ ήρεμη. Και το μικρό. Και το μικρό, Και το μικρό κοιμάται με τη φωνή σας. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εσύ αν είσαι βγάζει, δεν θέλεις. Θα καεί το φίλμ. Να είσαι καλά, παιδιά, να δεις. Και καλά, το μεράκι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Εδώ συνάντησα τα παιδιά της Ορνιθολογικής. Ετοιμάζονται να ρίξουν αυτό το απίστευτο σκάφος ακόμα ζει της Πλάνα Τεκ των 570. Πάνε για καταμέτρηση στα νησιά. Οι κοπέλες ποτέ δεν λείπαν από τις αποστολές, ε! Εννοείται. Η Δανάη τι κάνει? Πολύ καλά είναι. Είναι πάνω? Άρθει και αυτή σε... Ωραία. Ας δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Έγινε εσύ. Εντάξει. Άντε, καλή βόρτα, καλή συνέχεια. Καλό ξύλο, πες καλύτερα. Καλό ξύλο, καλό βρέξιμο. Αναμνήσεις ωραίες. Πήγαινα κάποτε με το... Είχα το Απάτσι τότε το 20 διάρι, όχι το 20 διάρι, ναι το 20 διάρι, το καμπινάτο του Πολάτου, του φίλου μου, Πέτρου.
και βάζαν τα καύσιμα τα παιδιά της ορνιθολογικής μόνο και πηγαίναμε στο Αιγαίο, αργώναμε όλα τα ρημονήσια να μετράμε αιγαιόγλαρους και αρτέμιδες και γεράκια, μαυροπετρίτες. Ωραία χρόνια. Ο Κώστας από Κωνσταντίνου, η Δανάη Πορτόλου. Τους θυμάμαι ακόμα και παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, νομίζω ότι ήταν χθες. Φωτεινή για όλους η μέρα σήμερα στην Πάτμο. Ψηλά το μοναστήρι και το κάστρο. Αλλά πολύ κρύο. Πολύ κρύο, λες και είναι Γενάρης. Ωραία μέρα σήμερα, ευκαιρία να βγάλουμε λίγο λίγα πλάνα. Σήμερα ήρθε και το πρώτο κουρασγερόπλοιο. Μικρό βέβαια. Το πρώτο κουρασγερόπλοιο της χρονιάς. Εδώ πέρα θα φέρουμε αύριο το αυτοκίνητο και το τρέιλερ σε αυτό το πάρκινγκ και θα γυρίσουμε τις 4 μέρες περίπου που θα μείνουμε στο νησί. Θα πάμε στο Patmos Marine, το ναυπηγείο του Καμίτσι του Σόζον. Αν θυμάστε ο πατέρας που είχα πάρει βίντεο, ήταν εκείνος ο φοβερός ψαροντουφεκάς. Μεγάλο σε ηλικία τώρα. Αυτό που βλέπετε είναι το παράθυρο της πίσω τέντας του Λέιζερ. Είμαστε στη μαρίνα της Πάτμου και ήρθε η ώρα να φάμε. Λοιπόν, σήμερα θα φάμε βασικά από τη φάρμα Αρκούδη του φίλου μας στη Μάνη χιλοπίτες, τα ζυμαρικά της κυρία Γεωργίας. Παιδιά, του κάνω διαφήμιση, και ότι ο άνθρωπος δεν είναι χορηγός μου, αλλά του κάνω διαφήμιση γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικές χιλοπίτες και ό,τι φτιάχνει από ζυμαρικά και άλλα πράγματα είναι απίθανα. Λοιπόν, καπιτάνη, τι θα φάμε σήμερα? Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μία σάλτσα και θα βάλουμε... Να πούμε ότι η άλλη ψιστιέρα που έχουμε της Βάλ για κάποιο λόγο έχει πρόβλημα και δεν ανάβει. Ναι. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την παραδοσιακή τρίκυλη φιάλη τη δική μας. Έχουμε βάλει γύρω, όπως βλέπετε, και αφρολέξ, ώστε όταν είναι στο ταβούτι να μην χτυπιέται. Και τώρα εδώ πέρα ζεσταίνει το κρεμμυδάκι, καβουρτίζει κρεμμυδάκι. Με λαδάκι. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε μία σάλτσα και μετά θα βάλουμε και πέστοφες, καπνιστές. Καπνιστή και... πέστοφα με μακαρόνια δηλαδή, με χιλοπίτες. Να βάλω στη σαλάτα λίγο σαλάτα, δηλαδή τα αγγουράκι που έχουμε, να βάλω αλάτι και λάδι. Okay. Στο αγγουράκι έβαλα λάδι, χοντρό αλάτι και ξύδι. Πάμε τώρα. Εδώ τι θα βάλεις? Έβαλε σάλτσα. Πάπρικα από το φίλο μας το Βότανο. Α, το Βότανο. Φοβερός. Α, πες μου, πού είναι αυτός? Είναι από το Ηράκλειο. Από το... από το κάτω, από, τη... από το Γιάννη. Γιάννη. Το άλλο, το πόνιμο, μην ξεχνάω. Το Βότανο. Έχει μαγαζί πάρα πολύ, ωραία, έχουμε κάνει και παρουσίαση. Ναι. Εξαιρετικό. Έχεις βάλει λοιπόν ντομάτα, κρεμμυδάκι, λάδι και πάπρικα. Ντομάτα, αλλά το... Θα βάλεις και πιπέρι. Ναι, και λίγο πιπέρι. Ωραία. Και τώρα θα την αφήσουμε στο σιγανό. Έχουμε βάλει και αλατάκι. Δηλαδή θα γίνει πρώτα η σάλτσα και μετά θα βάλουμε ναι, το μετά ζυμαρικό. Ναι, και μετά θα βάλουμε τα ζυμαρικά, θα το κάνω χώρια. Η καπνιστή πέστροφα είναι από το φίλο μας τον Πέτρο το Δήμο που την μεγαλώνει στο ποτάμι, σε φυσικό περιβάλλον, στον ορχομενό. Βράζει, βράζει. Και εδώ είναι οι τρεις πέστροφες, στα τρία φιλέτα. Ναι. Ωραίο φαρι, είναι ωραίο φαρι αυτό, ε. Ναι, είναι. Κάτσε τώρα.
Δεν μου λες καπετάνη, σε σκορδάκι έχεις βάλει. Έχω βάλει, σε αυτή τη σάλτσα πάει ωραία και μαϊδανό, αλλά δεν έχουμε τώρα, δεν πειράζει. Πώς είναι η σειρά του φαγητού? Κοντεύει. Κάνουμε πρώτα τη σάλτσα, τη βγάζουμε, ναι. Και μετά νερό. Όχι, οι πέστροφες. Θα βάλουμε τώρα μέσα τις πέστροφες και μετά θα βράσουμε. Α, οι πέστροφες θα τις βάλεις στη σάλτσα. Ναι. Και, τις σκυλοπίτες τις κάνεις μετά. Ναι, ναι. Okay. 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 Κόψαμε σε μικρά, μεσαία κομμάτια. Το ψάρι. Και μπαίνει πιο χαμηλό. Κάτσε τώρα όλα. Δύσκολα λιγάκι. Εντάξει, είμαστε στενό χώρο, έτσι να καταλάβει. Λίγο κατανόηση. Μην πείτε, αφήσετε πάλι την κριτική του καναπέ. Επί του καναπέως, έτσι. Λοιπόν, τώρα βάζουμε την πέστροφα μέσα στη σάλτσα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Και ούζο που πάει σε αυτή. Και ούζο που πάει. Αλλά δεν έχουμε ούζο. Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να τα έχουμε όλα στις κάπως. Έχουμε και σχετικά μικρά σκεύη, γιατί δεν χωράνε πολλά μεγάλα. Βάτα, δεν θέλει πολύ τώρα, έτοιμη είναι αυτή, είναι έτοιμη, είναι ψημένη. Ναι, δεν θέλει πολύ, πες το λένε. Είναι καπνιστή. Είναι καπνιστή, είναι έτοιμη, οπότε κλείνουμε τη φωτιά τώρα. Γιατί την κλείνεις, δεν θα χρειάζεται να κάνεις τα μακαρόνια. Ναι, θα συνεχίσω. Θέλω να πω ότι το όνομα του Γιάννη που μας έδωσε την πάπρικα είναι Γιαννούτσος Μπάρκας. Το έχω κάνει ένα βίντεο, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί σε ένα χωριό πάνω από το Ηράκλειο. Και είναι βράζουν αυτά, χιλοπίτες. Ναι. Οι χιλοπίτες του αρκούδι του φίλου μας. Στους Μολάους είναι το μαγαζί του. Όχι μαγαζί, βιοτεχνία. Φτιάχνει ζυμαρικά και γενικώς πράγματα τα οποία χρησιμοποιεί πρώτη ύλη από τα γάλατα και αυτά που βγάζουν οι ίδιοι. Είναι και κτηνοτρόφοι. Έβαλε λίγο βούτυρο. Ναι, λίγο βούτυρο και τώρα θα περιμένουμε λίγο να φτιάξουμε και τη σερβίρουμε. Το μαγείρεμα γίνεται με σπαρτιάτικο τρόπο, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, αν δεν έχετε ζήσει σε τόσο μικρά σκάφη, να κάνετε αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν κάνουμε κατόρθωμα, αλλά είναι εμπειρία ετών αυτό. Έτσι. Με δύο παιδιά έχουμε μεγαλώσει μέσα σε σκάφη μικρά στην αρχή. Εν τω μεταξύ, αυτό που για άλλους είναι περιπέτεια και ταλαιπωρία, για μας είναι ευχαρίστηση. Δεν είναι και απλό πράγμα τώρα να μαγειρεύεις ένα σκαφάκι 5 μέτρα και πίσω σου να είναι το παράθυρο της τέντας ανοιχτό και να βλέπεις το νησί που έχει αράξει. Έτοιμες οι χιλοπίτες. Έτοιμες οι χιλοπίτες, βάζουμε πρόσφερα ένα γέννητο πέντε. Βάζουμε πέστροφα και σάλτσα. Ωραία, από πάνω. Θα βάλουμε πιπεράκι, φτάνει. Τυρί. Και τυρί. Κρυμμένο και τυρί. Αυτά μας έτσι, να το κάνουμε έτσι. Ναι, αυτό είναι το πιατάκι, σας αρέσει. Έβαλα και πιπεράκι πάνω. Είναι πάρα πολύ νόσιμο, λίγο πιο μαλλιανός, αλλά τώρα να βγω έξω, να πάω να ψάχνω σούπερ μάρκετ να πάρω μαλλιανό. Ξεχάσαμε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει, και εδώ είναι της καπετάνης στο πιάτο. Καλή μας όρεξη. Καλή και μας το όρεξη. Αγκουράκι μας, ωραία. Εντάξει. Ναι, μεν λιτά, αλλά καλό πιάτο. Σήμερα θα βγάλουμε τη βάρκα από το νερό στην Πάτμο και θα δείτε από τι γλίστρα θα τη βγάλουμε. Με τη βοήθεια ευτυχώς του Μανώλη του Μετζογιαννάκη και ενός φίλου του που είχε τραχτέρ. Θα το βγάλουμε με τραχτέρ, δηλαδή πρέπει ουσιαστικά το τραχτέρ να μπει μέσα στο νερό για να το βγάλει. Ολόκληρη μαρίνα, σύγχρονη και δεν έχουν κάνει μία γλίστρα. Λες και οι γλίστρες είναι απαγορευμένο φρούτο. Τι να πω σε αυτή τη χώρα. Θα γκρινιάζω ρε, μην πείτε κάποιο ότι γιατί γκρινιάζω, θα γκρινιάζω. Ελλάς 2024, απέναντι Τουρκία 2064. Ντροπή μας. Ο φίλος μου ο Ιάκωβος εδώ με βγάζει το νερό. Παιδιά, εδώ είμαστε Ελλάδα 2024, απέναντι είναι 50 χρόνια μπροστά. Έτσι, απέναντι. Οι Μπουνταλάδες, Μανώλη. Οι Μπουνταλάδες, Μανώλη, είναι 50 χρόνια μπροστά. Και μετά μου λένε γιατί γκρινιάζω, να μην γκρινιάζω. Ε, καλά δεν κάνω. Ναι. Στις μαρίνες βέβαια μόνο, έτσι. Τι εννοείς μαρίνες. Ναι, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε μαρίνα. Δεν είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια, γιατί δεν κάνει γλίστρα. Ορίστε χάλια. Πρωτόγωνα πράγματα, αλλά ωραία όμως. Ας είναι καλά ο Ιάκωβος. Και έχει δυνατό εργαλείο εδώ, ε. Και εδώ βέβαια ο Ιάκωβος μου βάλε ένα βυσματάκι στη μηχανή πάνω
γιατί τα αυτιά δεν ακούγανε καλά για το ξέπλυμα και η μηχανή δουλεύει αυτή τη στιγμή και ξεπλένεται από τα άλλα τα. Μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά, να είναι καλά ο Ιάκωβος. Βοήθησε εδώ και ο Μανώλης βέβαια. Γεια σου Μανολάκη. Γεια σου Μανώλη. Να και το πιεστικό ο Ιάκωβος. Αμασοπλύνει και όλα το άνθρωπος, δεν τι πάθαμε.
τοποθεσία Πέτρα, απέναντι από τον οικισμό του Γρίκου. Είναι Πέτρα, πήρε το όνομά της η περιοχή από αυτόν εδώ τον περίεργο βράχο. Κάποιος δεν μας λέγανε ότι μόναζε εδώ? Ναι, έχει μέσα κατηκτήσματα. Ερχόταν και έμενε εδώ πέρα σαν ερημίτης. Είχα ανέβει την περασμένη φορά πάνω. Ναι. Είχα σκαρφαλώσει. Η παραλία εδώ είναι οργανωμένη το καλοκαίρι. Βλέπω σαπλώσες και ομπρέλες βγάζουν και καντίνα. Στο βάθος εκεί αριστερά είναι το ναυπηγείο, το Patmos Marine που είχαμε πάει χθες. Το σπιτάκι με τις ρόδες. Αυτή εδώ η μικρή λιμνοθάλασσα που έχει σχηματιστεί. Επάνω είναι το κάστρο και το μοναστήρι, η χώρα. Και εδώ στο βάθος ο Γρίκος. Και η Πέτρα. Αν υπάρχει ένας λόγος που θέλω να έρχομαι σε αυτή την τοποθεσία εδώ της Πάτμου, το Άγριο Λιβάδι, είναι γι' αυτό εδώ το σπιτάκι, το οποίο κάποτε ανήκε στον παππού της γυναίκας μου. Λοιπόν, σπιτάκι ακριβώς πάνω στο κύμα, με δική του προβλητούλα. Σε έναν ωραίο κόλπο απάνεμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για κάποιον που αγαπάει τη θάλασσα και τα ταξίδια? Αν δεν καταλαβαίνετε, λυπάμαι. Κοιτάξτε εδώ προνόμιο που είχε αυτός ο άνθρωπος και θα έχει ο κάθε άνθρωπος, αν βέβαια διαθέτει και ένα μικρό βαρκάκι να πηγαίνει στα γύρω νησιά ή να ψαρεύει. Σηκώνεσαι από το κρεβάτι το πρωί, ανοίγεις αυτή την πορτούλα και τσουπ στη θάλασσα. Το βαρκάκι εδώ δεμένο. Μικρή παραλία για ερωτευμένους. Υπέροχο μέρος, ε. Άρε παππού, γιατί το έδωσες αυτό το κομμάτι, δεν το έδινες στην εγγονή σου? Αυτό λοιπόν, όπως λέει η γυναίκα μου, ήταν το σπιτάκι της Άρενας που άρεσε πάρα πολύ στον παππού. Βλέπετε εδώ, έχει και μια δέστρα ανοξείδωτη να δένει το βαρκάκι. Βέβαια είναι ρηχά τα νερά και θα πρέπει κανείς να πάει με τα πόδια λίγο μέχρι να το έχει αρόδου για να μπορέσει να ταξιδέψει και να φύγει. Καπετάνισσα, ναι. Δεν έχω ιδιαίτερη αγάπη στα κτίρια και στα σπίτια, το ξέρεις. Αλλά αυτό εδώ το ήθελα. Αυτό ήθελα.
ήταν της Άρενας και ερχόντουσαν εδώ. Της Άρενας, γιατί το έλεγε Άρενας? Η γυναίκα του Άρη ήταν τώρα η Άρενα την έλεγε, το σπιτάκι αυτό, εκδηλώθηκε και κάνανε μπάνιο. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Από τη διαβατοκάμαρα στη θάλασσα. Είναι πραγματικά προνομιούχο, πραγματικά. Πολύ ωραίο. Και απλό έτσι, τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έκανα παλάτι. Όχι, το κυρίως σπίτι ήταν πάνω. Αυτό που πήρε Ματίνα μετά. Και εδώ κατεβαίνανε για μπάνιο. Έχει και ένα δεντρόσπιτο, κάποιο παιδάκι θα παίζει εδώ. Και πίσω εδώ στην αυλή έχουν βάλει παρτέρια και μάλλον φυτεύουν. Διάφορα. Αυτό εκεί είναι δεξαμενή νερού το... κάτι. Ωραία περιοχή. Όχι, δεν είμαστε στην Τουρκία. Στην Πάτμο είμαστε, σε ελληνικό νησί. Diye ifade buyurduğunu söylüyorlar. Kısacası bütün aklı başında olanlar, bütün filozoflar ve bütün ermiş insanlar ve bütün peygamberlerin ortak sözü. Bütün bütün günaydın Galaja Patrida και το κακό μας καιρό. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Πάτμο. Κάλυμνο. Τούρκικα παντού. Σπάνια να βρεις κανένα σταθμό ελληνικό, το πολύ πολύ να υπάρχει σταθμός της Εκκλησίας. Κάτω η παραλία Λιβάδι Γερανού. Και πάνω η Παναγία Γερανού. Φανταστική μέρα σήμερα, πραγματικά. Και για ντρόν και για τα πάντα. Μ' αρέσει που κλείνουν με σύρματα απ' έξω την είσοδο του μοναστηριού για να μην μπουν οι τράγοι και οι κατσίκες. Εδώ μπροστά μας ήταν ένας τεράστιος τράγος. Έφυγε. Ο άλλος είναι απ' έξω, δεν μπορεί να μπει. Να, έχει μέσα. Πότε μπήκαν τώρα αυτοί? Ω, κοπάδι ολόκληρο. Ωραία αγκαλιά αυτή. Αλλά δεν μπορεί να μπει βάρκα εδώ μέσα με τίποτα. Έχει ξέρα στην είσοδο. Αλλά είναι όμορφο μέρος γενικά με τα νησάκια. Η Παναγία του Γερανού είναι ένας χώρος λατρείας από την εδώ ταμπέλα, στο προάβλιο της οποίας γίνεται το πανηγύρι προς τιμήν της. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να προσέρχονται με την ανάλογη συμπεριφορά και ενδυμασία. Μάλιστα. Η μία κατσίκα είναι μέσα και τώρα... Πώς μπήκαν τώρα αυτές και πώς θα βγούνε, μου λες. Ο ένας είναι μέσα και ο άλλος είναι έξω. Εμείς τη βρήκαμε. Κλειστή την πόρτα και κλειστή την αφήσαμε. Αυτή πώς ήταν μέσα από ώρα φαίνεται. Με κοιτάει. Ο ένας είναι μέσα και ο άλλος έξω. Η εκκλησία βεβαίως ως συνήθως είναι κλειστή. Και μάλιστα κλειστή για τα καλά. Εδώ έχουν βάλει ξύλινη πρόσθετη πόρτα, κοντραπλακέ. Προφανώς για τον αέρα, την υγρασία και τα ζώα. Εδώ κοίτα τώρα. Πώς έχουν μείνει αυτά μέσα? Από πού θα φύγουνε? Έλα, νιώ, πάμε. Πάμε να τα βγάλουμε έξω, έλα. Φεύγουνε, φεύγουν, κατεβαίνουνε κάτω κατηφόρα, έλα. Βρήκαμε λοιπόν την πόρτα εισόδου. Ορίστε. Έχει χαλάσει το σύρμα εδώ. Κάποιος το άνοιξε ή δεν ξέρω τι. Και φύγανε. Από εδώ. Από εδώ μπήκανε, από εδώ φύγανε. Είναι 8 κομμάτια. Και είναι τραγιά όλα. Κλείσαμε το άνοιγμα όπως, το πιάσαμε εδώ με ένα σύρμα απέναντι. Βέβαια τα κατσίκια δεν έχουν ούτε ουιερό ούτε όσιο. Παντού πάνε, παντού τρυπώνουν. Όσο χρήσιμα ζώα είναι, σαν οικόσιτα, με το δέρμα τους, με το τρίχωμα, με το γάλα, τυριά, βούτυρα,
τόσο καταστροφικά είναι για το περιβάλλον. Τρώνε τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Ούτε λουλούδια, ούτε πράσινο, ούτε δέντρα.